Είναι η μεγαλύτερη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υπάρξει ποτέ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι έφτασε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το νέο πακέτο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να εφαρμόσει το ιστορικό οικονομικό πακέτο με τι επιπλέον χρηματοδοτήσει. Βάσει των όσων συμφωνήθηκαν με το Ευρωκοινοβούλιο, συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 15 δισεκατομμύρια ευρώ για κάποια από τα πιο γνωστά προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον θα πάνε στο πρόγραμμα ανταλλαγή φοιτητών και μαθητών Εράσμου, ενώ 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον θα διατεθούν στον προπολογισμό για την υγεία. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για τον επτάετή προϋπολογισμό να ισχύσει από τον Ιανουάριο και να φέρει την πολυπόθητη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Καθιερώνει ειδικά έσοδα για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορεί να αποπλήρωσει τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ που σκοπεύει να δανειστεί για να βοηθήσει στην ανάκαμψη μετά την πανδημία του COVID-19.